Και εδώ είμαστε πάλι, αγαπητοί φίλοι. Ακόμα μπορούμε να κάνουμε βιντεάκια έξω, γιατί ο καιρός τελικά το ευνοεί. Το θέμα σήμερα είναι ο φόβος μας να βγούμε από το comfort zone, από τη ζώνη άνεσης. Ένα comfort zone, ένα κομμάτι του comfort zone είναι και το friend zone. Και θέλω λίγο να το εξηγήσω εδώ. Έχω κάνει βέβαια ήδη δύο βίντεο για το friend zone. Αλλά για ποιο λόγο το friend zone μπορεί να γίνει και comfort zone, δηλαδή ζώνη άνεσης. Να εξηγήσω ακριβώς τι είναι η ζώνη άνεσης. Η ζώνη άνεσης είναι μια κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι και στην οποία νιώθεις ασφαλής, άνετα, αλλά είναι ένας περιορισμένος χώρος, δηλαδή ζεις μια περιορισμένη ζωή με λίγα λόγια. Περιορίζεις τον εαυτό σου επειδή φοβάσαι να βγεις από αυτήν την ασφαλής ζώνη. Όταν νιώθεις ασφάλεια, φοβάσαι να βγεις έξω από αυτήν την ζώνη, γιατί μπορεί να νιώσεις ανασφάλεια. Γιατί όταν βγεις από το comfort zone ή το friend zone, νιώθεις ανασφάλεια. Τώρα, πώς μπορώ να βγω από το comfort zone, από τη ζώνη άνεσης, σε πολλούς τομείς στη ζωή μου. Έτσι, δεν είναι μόνο το ερωτικό κομμάτι. Για να μπορέσω να ζήσω, γιατί όταν είμαι συνέχεια μέσα στο comfort zone, συνέχεια σε μια ζώνη άνεσης, δεν ζω. Δεν είμαι ευτυχισμένος. Ουσιαστικά ζω σε ένα πολύ μικρό και περιορισμένο χώρο. Κάνω φαύλους κύκλους και δεν εξελίσσομαι και δεν τολμάω να εκφράσω τις προθέσεις μου σε ένα άτομο που μου αρέσει, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, ο καθένας με δικό του τρόπο φυσικά. Φοβάμαι να ρισκάρω. Και όταν λέω να ρισκάρω, όχι να ρισκάρω σε βαθμό που μπορεί και να βγω χαμένος, έτσι, πάντα μελετώντας τα βήματά μου, αλλά έστω να κάνω ένα μικρό βήμα εκτός της ασφαλής κατάστασης στην οποία νιώθω άνετα και καλά να βρίσκομαι. Να ξέρεις πάντα ότι το comfort zone είναι βαρετό. Ποτέ δεν υπάρχει δράση, έρωτας και περιπέτεια μέσα στο comfort zone. Ακόμα και σε θέματα καριέρας ή επαγγελματικής εξέλιξης. Ένα μεγάλο βήμα εκτός του comfort zone είναι να ταξιδέψουν όπως ταξίδεψαν 600.000 νέοι, νομίζω τόσο είναι, Έλληνες, στο εξωτερικό. Είναι τεράστιο βήμα εκτός comfort zone. Βέβαια, η μεγάλη παγίδα σε αυτά τα παιδιά, το έχω ξαναπεί και σε άλλο βίντεο που μιλούσα με τον αδερφό μου, είναι ότι εκτός comfort zone ψάχνουν ένα comfort zone. Τι εννοώ? Ταξιδεύουν σε άλλη χώρα, αντιμετωπίζουν καινούργιες προκλήσεις, άλλη γλώσσα, άλλη κουλτούρα, άλλοι άνθρωποι, αλλά περιορίζουν τον εαυτό τους πάλι σε μια μικρή κοινότητα Ελλήνων. Δεν ανοίγονται, δεν προσπαθούν να κάνουν ωριμίες με ντόπιους. Όσοι το κάνουν, μπράβο τους. Έχουν κάνει πολλά βήματα εκτός comfort zone και έτσι εξελίσσεσαι και έτσι οριμάζεις. Αλλά να ξέρεις ότι εκτός comfort zone σκοντάφτεις και συνέχεια. Αυτό το ξέρεις. Σκοντάφτεις συνέχεια, τρως χαστούκάκια. Κάνεις τούμπες, αλλά και πολλές φορές και τούμπες που δεν θες να κάνεις, αλλά έτσι πας μπροστά, γιατί έτσι δυναμώνουν οι μύες σου, η μύες εγκεφαλική, η συναισθηματική και η σωματική. Δεν θα το τραβήξω πολύ σε μάκρο σε αυτό το βίντεο, θα να δώσω ένα μικρό έναυσμα. Σκέψου λοιπόν, εσύ ποτέ μπαίνεις στο comfort zone, ενώ δεν θα ήθελες να ήσουν εκεί, θα ήθελες να βγεις εκτός. Τι κερδίζεις εντός του comfort zone και τι χάνεις? Τι κερδίζεις εκτός comfort zone και τι χάνεις? Επίσης να ξέρεις ότι τίποτα δεν λύνεται από μόνο του, γιατί πολλές φορές μας λένε άνθρωποι ότι όλα θα φτιάξουν, θα έρθει η ώρα σου, θα γίνει εκείνο, θα γίνει το άλλο. Παιδιά, δεν γίνεται τίποτα από μόνο του. Περνάνε τα χρόνια και σιγά σιγά περνάει ο καιρός, περνάνε οι ευκαιρίες και παραμένουμε στο comfort zone. Αυτό δεν σημαίνει να πανικοβληθούμε και να βιαζόμαστε, γιατί και αυτό φαίνεται αντίθετα αποτελέσματα. Έτσι, η βιασύνη και η παρόρμηση μπλοκάρει τα γεγονότα να συμβούν στη ζωή τους. Θέλει ένα μέσο όρο. Χρειάζεται να βρεις μία δράση με μέτρια προσπάθεια, όπως έλεγε ένας καταπληκτικός καθηγητής μου παλιά. Μέτρια προσπάθεια, αλλά συνεχόμενη. Ποτέ δεν εγκαταλείπεις την προσπάθεια, ειδικά στους προσωπικούς σου στόχους. Το comfort zone είναι ένας μικρός θάνατος.
Για λίγο είναι ωραίο, για λίγο είναι ευχάριστο, γιατί αισθάνεσαι ασφάλεια, αισθάνεσαι ότι δεν κινδυνεύεις και ότι είσαι κατά κάποιο τρόπο βολεμένος, αραχτός, και γιατί όχι, για ένα διάστημα μπορούμε να το ζήσουμε αυτό μετά από κάποιες θύελλες που μας συμβαίνουν στη ζωή. Αλλά αν το κάνεις τρόπο ζωής, το comfort zone θα σε καταπιεί. Γιατί δεν έχει τίποτα να σου προσφέρει, απολύτως τίποτα καινούριο. Μόνο ανία, επαναλαμβανόμενες μέρες, προβλεπόμενες, τους ίδιους ανθρώπους, τα ίδια γεγονότα και όλο και πιο πεσμένα συναισθήματα. Όλο και πιο περισσότερο κενό, ανία και πλήξη. Γι' αυτό λοιπόν, αν νιώθεις ότι θέλεις μια παραπάνω βοήθεια, νιώθεις ότι μόνος σου δεν μπορείς να βρεις μια λύση για σένα ή να βρεις έναν τρόπο να βγεις από την ασφαλή ζώνη, αν λοιπόν αισθάνεσαι ότι θέλεις μια βοήθεια, γράψε στο email που αναγράφεται κάτω από το βίντεο ή στο τέλος του βίντεο, για να κλείσουμε μια συνεδρία μαζί και να δούμε λίγο πώς μπορούμε με τον πιο ανώδυνο τρόπο να βγούμε σιγά σιγά, βήμα βήμα από το comfort zone. Πίστεψέ με, θα προχωρήσεις πολύ πιο γρήγορα από το να το σπάσεις απότομα και να ξαναμπείς δρυμύτερα μέσα. Όσο πιο απαλά δημιουργείς μικρές ρογμές στο comfort zone, τόσο πιο άνετα θα νιώθεις και τόσο λιγότερο φοβιστικό θα είναι για σένα. Σπάζοντας το comfort zone απότομα, δημιουργείται περισσότερος φόβος και περισσότερη ανάγκη να ξαναμπείς μέσα σε αυτή. Αν χρειάζεσαι λοιπόν βοήθεια, γράψε στο email και θα τα πούμε σε μία προσωπική συνεδρία για να επιλύσουμε το θέμα σου αποτελεσματικά και μόνιμα.